θα συμβεί αν ανοίξουμε ένα μελίσι χωρίς καπνό? Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο επιθετικές μπορούν να γίνουν οι μέλισσες αν δεν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Φύγαμε, παιδιά. Έπιασα ζωντανή μια μέλισσα, παιδιά, δείτε, και τώρα θα τη βάλω να με τσιμπήσει για να δω το κεντρί της πόσο θα πονέσει. Οχ, 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 οχ. Παιδιά, πάλι σας έκανα πλάκα, είναι κηφίνας, δεν είναι εργάτρια. Ο κηφίνας, παιδιά, αξίζει να σας πω ότι δεν έχει κεντρί. Είναι μια μέλισσα η οποία είναι αρσενική. Και στην πραγματικότητα, στη θέση του κεντριού υπάρχουν κινητικά όργανα. Ο κηφίνας όμως, επειδή είναι πολύ πολύ πονηρός, κάνει μία δόνηση, παιδιά, την οποία κάνει και τώρα στο χέρι μου, ένα ελαφρύ ζζζζ, ούτως ώστε, παιδιά, να μπερδέψει τους εχθρούς του και να νομίσουν ότι έχει κεντρί, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε το κεφάλι του, είναι λες και είναι πιλότος και είναι σχεδιασμένος, παιδιά, για να βρίσκει τη βασίλισσα σε πολύ πολύ μεγάλη απόσταση. Θεωρώ δύο ως τα πιο βασικά εργαλεία του μελισσοκόμου τη μάσκα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό το δίχτυ που βρίσκεται μπροστά από το πρόσωπό μου ουσιαστικά προστατεύει το πρόσωπο από το να έρθουν οι μέλισσες. Να ξέρετε ότι το κεφάλι είναι το πιο επικίνδυνο σημείο που μπορεί να σε τσιμπήσει μια μέλισσα. Ξέρω περιπτώσεις όπου ανθρώπους που τους τσίμπησαν στα μάτια έχουν χάσει τα μάτια τους και φοράνε γυάλινα. Συγκεκριμένα μία περίπτωση γνωρίζω τέτοια. Πιστεύετε ότι επειδή το δηλητήριο περνάει κατευθείαν στα αιμοφόρα αγκία, στον εγκέφαλο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το δεύτερο εργαλείο όμως του μελισσοκόμου είναι αυτό το καπνιστήρι που βλέπετε. Όπως παρατηρείτε, φυσάω και βγαίνει άπειρος καπνός, και με αυτόν τον καπνό που ντόρο του μανιάσαμε, οι μέλισσες, όπως το λέτε και γελάτε, μας τουρώνουν και με αυτόν τον τρόπο δεν μας πειράζουν. Στην πραγματικότητα όμως δεν μας τουρώνουν, παιδιά, από τον καπνό. Μισό λεπτό να το βγάλω γιατί έσκασα. Ο καπνός στην πραγματικότητα εμποδίζει τους συναγερμούς που έχουν οι μέλισσες, τις φερομόνες τους δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο δεν μας τσιμπάνε. Τι θα συμβεί όμως αν ο μελισσοκόμος ανοίξει ένα μελίσι χωρίς να βάλει καπνό? Θα κάνω ένα πείραμα να σας δείξω. Από την εμπειρία μου ξέρω ότι μπορεί ένα μελίσι να γίνει υπερβολικά επιθετικό όταν το πειράξεις χωρίς να το καπνίσεις. Και ο μόνος τρόπος να καταλάβει το μελίσι ότι είσαι ο μελισσοκόμος του που το βοηθάει είναι στην πραγματικότητα αυτός, δηλαδή ο καπνός που θα του δώσεις και οι κινήσεις σου φυσικά. Για να ανοίξουμε ένα από αυτά τα πίσω μελίσια να δούμε πώς θα αντιδράσει, παιδιά. Ένα σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει κάθε μελισσοκόμος, παιδιά, είναι ότι οι δονήσεις και οι απότομες κινήσεις νευριάζουν πάρα πολύ τις μέλισσες. Οπότε το πρώτο μυστικό είναι να μην κάνουμε απότομες κινήσεις όταν θα ανοίξουμε το μελίσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχω βάλει καπνό, αλλά στη συνέχεια θα σας πω ότι είχα πάθει μια φορά που δεν είχα βάλει καπνό και είχε και βροχή ταυτόχρονα. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το μελίσι τώρα χωρίς καπνό. Προσπαθούμε να το ανοίξουμε όσο πιο ήρεμα γίνεται, ούτως ώστε να δούμε πώς είναι μέσα. Βλέπω τις μέλισσες έτοιμες να αρπαχτούν. Αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα να σας περιγράψω την εικόνα που βλέπω. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, μιλάω σιγανά γιατί η φωνή ρεθίζει και αναστατώνει τις μέλισσες. Βρίσκομαι δίπλα στο μελισσάκι που μόλις ανοίξαμε χωρίς την χρήση καπνού. Όπως σας είπα, στο κεφάλι είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Το συγκεκριμένο μελίσι έτυχε να μην είναι καθόλου επιθετικό. Όμως, αν κάποιος κάνει το λάθος να ανοίξει ένα μελίσι χωρίς να έχει την στολή του, το καπνιστήρι του κλπ, δηλαδή έχει ξεχάσει τα βασικά του εργαλεία στο σπίτι, θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, οι μέλισσες μπορούν να επιτεθούν εν ρηπή οφθαλμού. Μπορούν να πέσουν όλες μαζί επάνω σου χωρίς να το καταλάβεις. Τώρα, εγώ για παράδειγμα, αν ήθελα να μεταράξουν οι μέλισσες και να χάσω τη ζωή μου επί τόπου, θα μπορούσα να τους φυσήξω μια δυνατή ανάσα μέσα στο σμήνος και θα έπεφταν όλες επάνω στο πρόσωπό μου σαν φυσίγγι διασποράς
κατάσταση, αν μπορούσα να σας το εξηγήσω. Τώρα όμως, επειδή δεν τις έχουμε πειράξει, δεν έχουν και αυτές λόγο να επιτεθούν. Απλώς με μία μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι επιθετικό το συγκεκριμένο μελίσι που έχουμε ανοίξει. Αν ήταν επιθετικό, τώρα δεν θα μιλάγαμε, αλλά θα τρέχαμε. Εδώ, παιδιά, μέσα κρύβεται το μελίσι. Και άμα δείτε, παιδιά, οι μέλισσες μας κοιτάζουν με ένα πολύ περίεργο βλέμμα, όλες μαζεμένες. Το μελίσι αυτό δεν θεωρείται επιθετικό, δηλαδή κατευθείαν έπρεπε να ορμήξουν επάνω μας. Όπως σας έχω πει, το βασικό εργαλείο του μελισσοκόμου είναι αυτό. Το μελίσι εδώ τώρα, χωρίς καπνό που το έχουμε κάνει, δείτε ότι οι μέλισσες με το παραμικρό πετάγονται έξω. Δεν μπορούμε να τις κουμαντάρουμε, δηλαδή δείτε ότι με το που έβαλα το εργαλείο εδώ πέρα, οι μέλισσες μαζεύτηκαν για να με εμποδίσουν. Συνεχίζοντας το βίντεο, παιδιά, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα πλαίσιο γεμάτο με μέλι. Το ερώτημα είναι μήπως αν χαλάσουμε λίγες από τις προμήθειες των μελισσών εδώ πέρα, ξαφνικά γίνουν επιθετικές. Για πάμε να μας λυθεί και αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε τώρα πώς τις κάνουμε πέρα τις μελισσούλες. Τις ακουμπάμε ελαφρώς όταν δεν έχουμε... Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν χρησιμοποιώ καπνό όπως είπαμε, τις κάνω λίγο έτσι για να κάνουν άκρη. Και στη συνέχεια, παιδιά, θα τσεκάρουμε τι θα γίνει όταν πειράξουμε το μέλι τους. Έφτασε η μαγική στιγμή. Η σταγόνα κυλάει προς τα κάτω και όλες οι μέλισσες μαζεύτηκαν για να το ρουφήξουν. Είναι ένα φαινόμενο που σας έχω δείξει πολλές φορές, όμως δεν χορταίνεται να το βλέπετε. Και επειδή πάρα πολλοί, παιδιά, λέτε ότι χαλάω τις κυρίθρες από το μελισσάκι και αυτό γίνεται άσκοπα, αξίζει να σας πω ότι το βοηθάμε και λίγο. Τρώει το μελάκι του και κάνει περισσότερο γόνο, δηλαδή αναπτύσσεται. Αν και τους χαλάμε λίγο κερί, στην πραγματικότητα βοηθιέται το μελίσι, χαλώντας λίγο μελάκι στην επιφάνεια. Εντάξει, εγώ έκανα λίγο μεγαλύτερη λακκούβα, η αλήθεια είναι. Πάμε να σας δείξω τώρα κάτι που σίγουρα δεν γνωρίζετε για τις μέλισσες. Σίγουρα θα έχετε περιέργεια τι είναι αυτό, και στην πραγματικότητα είναι μία πόρτα από κυψέλη. Αλλά υπάρχει ένα μυστικό για το πώς εναλλάσσεται. Πάμε να το δούμε. Όπως σας έχω πει, σε κάθε κίνηση που κάνουμε καπνίζουμε. Στην αρχή σας έδειξα χωρίς καπνό, αλλά τώρα δεν θέλω να συνεχίσουμε να πειράζουμε τα μελισσάκια μας. Αυτή, παιδιά, είναι η είσοδος του μελισσιού. Αν πάρουμε την είσοδο και την γυρίσουμε ανάποδα, κλείνει στην πραγματικότητα. Τώρα είναι κλειστή η είσοδος, δεν μπορούν να βγουν οι μέλισσες. Και αυτό το σιδεράκι που βλέπετε εδώ είναι για να κλειδώνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή το γυρίζεις κάτω και αυτή τη στιγμή έχει σφραγίσει η είσοδος για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μελίσι κάπου. Βγάζοντας την είσοδο, μπορούμε πάλι να την ανοίξουμε. Δείτε ότι τη γύρισα ανάποδα και τώρα είναι πάλι κενό εδώ πέρα για να μπαίνουν, βγαίνουν οι μικρές μελισσούλες μας. Οι μέλισσες είναι ετερόθερμα έντομα, δηλαδή δεν παράγουν οι ίδιες θερμότητα μέσα στο σώμα τους, αλλά βρίσκουν έξυπνους τρόπους για να τη ρυθμίσουν. Ένας πολύ σοβαρός παράγοντας είναι ο ήλιος, και όταν, παιδιά, πέφτει το σκοτάδι σιγά σιγά, κρύβεται ο ήλιος και έρχεται η νύχτα εδώ στη φύση, οι μελισσούλες, παιδιά, κρύβονται μέσα στις κυψέλες και ζεσταίνονται όλες μεταξύ τους, παράγοντας οι ίδιες θερμοκρασία με διάφορες παλμικές κινήσεις. Όμως εγώ σας έχω τα πιο ζουμερά πραγματάκια για να σας δείξω και θέλω να δείτε κάτι πάρα πολύ λυπηρό. Πολλές μελισσούλες την ώρα που βγαίνουν έξω για να συλλέξουν από την μεγάλη εργατική αφοσίωσή τους, μερικές φορές καθυστερούν, και αν ο ήλιος πέσει, οι μελισσούλες μπορεί να μην προλάβουν ποτέ να γυρίσουν πίσω στην κυψέλη τους. Τώρα είδα μια μελισσούλα η οποία, γυρίζοντας στην κυψέλη, δεν μπόρεσε, δεν βάσταξαν οι δυνάμεις της να φτάσει έως την είσοδο του μελισσιού και έκατσε σε ένα κλαδάκι έξω για να πεθάνει το βράδυ. Οι άλλες μέλισσες δυστυχώς δεν μπορούν να τη βοηθήσουν. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε μια μέλισσα η οποία στην πραγματικότητα είναι ακινητοποιημένη από το κρύο. Βλέπετε ότι πλέον δεν μπορεί σχεδόν καθόλου να κουνήσει τα ποδαράκια της. Και στη συνέχεια αυτό που θα συμβεί είναι να πεθάνει σε ακριβώς αυτό το σημείο, λόγω της πτώσης θερμοκρασίας το βράδυ. Αυτό, παιδιά, στη συγκεκριμένη μελισσούλα η οποία άραξε εκεί στο λουλούδι, είναι επειδή προσπάθησε να φτάσει εδώ στην είσοδο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μια φορά, παιδιά, μια φρικτή εμπειρία που θέλω να σας μεταφέρω, που δεν χρησιμοποίησα καπνό στα μελίσσια, αλλά υπήρχε και είχε γίνει ένα ατύχημα. Είχα ξεχάσει στην πραγματικότητα να πάρω αναπτήρα μαζί μου στα μελίσσια, οπότε ήταν αδύνατο να ανάψω φωτιά.
Και ταυτόχρονα, παιδιά, λες και είχε συνωμοτήσει το σύμπαν εναντίον μου, είχε και συννεφιά, δηλαδή οι μέλισσες, για να καταλάβετε, όταν δεν τις καπνίσεις και έχει και συννεφιά, δηλαδή όλος ο στρατός είναι μέσα, οι μέλισσες δεν βγαίνουν όταν δεν έχει ήλιο, άρα όλος ο στρατός που επιτίθεται στην πραγματικότητα όταν συννεφιάζει κρύβεται μέσα στην κυψέλη του. Και εγώ, παιδιά, χωρίς να έχω καπνό στην πραγματικότητα, οι εργασίες ήταν απαραίτητες αυτές που έπρεπε να κάνω, δεν μπορούσα να γυρίσω γιατί δεν είχα δικό μου αμάξι, μ' είχαν πάει δηλαδή στα Μελίσσια. Και αποφασίζω να κάνω την δεύτερη εναλλακτική όταν δεν έχεις καπνό, που είναι να ραντίζεις ουσιαστικά τις μέλισσες με νεράκι ή με λίγο σιροπάκι, τόσο ώστε να απασχολούνται, να βρέχονται λίγο τα φτερά τους, τόσο ώστε να μην μπορούν να πετάξουν. Η δεύτερη τεχνική, παιδιά, πέτυχε παταγωδώς. Οι μέλισσες επιτίθονταν κατά δεκάδες επάνω στο παντελόνι, επάνω στην μπλούζα. Δόξα τω Θεώ, εκείνη τη μέρα φορούσα πολλά ρούχα και έβλεπα τις μελισσούλες που άφηναν το κεντρί τους επάνω στα ρούχα και αποφάσισα να διακόψω και να μην ξανενοχλήσω τα μελίσσια. Επίσης, παιδιά, μιας και σας μιλάω τώρα και έχω αράξει εδώ πέρα, είναι ότι στα βιντεάκια που σας δείχνω το τελευταίο διάστημα λόγω της καραντίνας και όλο αυτό που έχει γίνει, έχω δώσει, παιδιά, όλο μου το βάρος στα μελίσσια, τα έχω περιποιηθεί τόσο μα τόσο πολύ που στην πραγματικότητα οι μέλισσες έχουν γίνει αρνάκια. Το βλέπετε και στα βίντεο, άλλωστε, που βάζω χέρια μέσα στο σμήνος, κάνω το ένα, κάνω το άλλο και δεν με έχει τσιμπήσει ούτε μία μέλισσα και δεν σας λέω και ψέματα. Το σημερινό βιντεάκι έτσι ήταν κάτι γρήγορο που ήθελα να σας κάνω, που μου το είχατε ρωτήσει και είχατε περιέργεια. Δεν ήταν μεγάλο το βίντεο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, στο χθεσινό βίντεο που σας έδειξα το τσίμπημα από τη σφίκα, το χέρι μου, ενώ ξεπρίστηκε κατευθείαν, έχει έναν ελαφρύ πόνο. Το δηλητήριο της σφίκας σαν συμπέρασμα ήταν πολύ χειρότερο, της βασίλισσας σφίκας που με τσίμπησε χθες, που σας έδειξε και στο βίντεο, ήταν πολύ χειρότερο γιατί πονάει ακόμα, παιδιά. Δεν ξέρω, ίσως ήταν πιο νευροτοξικό το δηλητήριο σε σχέση με τις μέλισσες. Τις μέλισσες δεν με έχει επηρεάσει σχεδόν ποτέ την επόμενη μέρα. Ωστόσο, τώρα έχει φύγει σχεδόν τελείως. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βιντεάκι. Δεν είχαμε κάτι ρυψοκίνδυνο σήμερα, δεν είχαμε κάτι δύσκολο σήμερα, απλά πραγματάκια στα μελισσάκια. Σας χαιρετώ, παιδιά. Γεια σας. Και μην ξεχνάτε εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο, τι άλλο, share δεν κάνουμε στο YouTube. Γεια σας, παιδιά.